Τζόλης. Άκουσα τον Τουρσουνίδη προηγουμένως. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι, δεν θα πω οπωσδήποτε. Άστα ρε Τουρσουνίδη, άστα. Έχει βάρος λέει ο Τζόλης. Τι βάρος έχει? Όχι, πες μου ρε Τουρσουνίδη, τι βάρος έχει ο Τζόλης? Λέω το παιδί να το αφήσουμε, μην το κάνουμε. Τι να το κάνεις ρε το παιδί? Με συγχωρείς, τι το κάναμε το παιδί? Δηλαδή το Μπέλκα δεν το κάναμε? Αν το Τζόλη το φουσκώσαμε τα μυαλά, που δεν τα φουσκώσαμε λέω, τον άλλον τι το κάναμε ρε? Πώς τον έλενε? Το Μπέλκα. Σου πω εγώ τι κάναμε τον Μπέλκα και τι έγινε με τον Τζόλη. Τι σχόλασες, αυτό ήτανε? Πήρες τον καφέ, έβγες. Τι εδώ? Α, μάλιστα. Πολύ τι θα γίνω στην άλλη μου ζωή. Και θα κάνω συνδικαλισμό. Με κάνεις το δάχτυλο. Πάει ο Πέλκας, ο οποίος το παιδί είναι δεύτερο φορ. Δεύτερο φορ. Είναι δεύτερο φορ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι δεύτερο φορ. Το ξαναλέω, το καταλάβουν. Χαφ δεν ήταν ποτέ στο να δημιουργήσει. Χαφ για να μαρκάρει είναι για να μαρκάρει. Χαφ για να πιέσει είναι για να πιέσει. Για να δημιουργήσει κατοχή δεν είναι. Πάνε και γράφουν ο νέος Κούδας. Του κατέστρεψαν τον Μπέλκα. Πάνε και γράφουν ο δεύτερος Κούδας. Ο Κούδας ήταν δεκάρι μαζί με τον Δωμάζο και τον Μίμη Παπαϊωάννου και τον Μπέμπι. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι σε όλη την Ελλάδα που πέρασαν τα 100 χρόνια. Τέσσερις. Για μένα. Τέσσερις. Ο Κούδας ήταν τριπλαδόρος, εγκεφαλικός παίκτης, γύριζε την μπάλα μαέστρος, περνούσε κατοχή από τα πόδια του, είχε περιφερειακή όραση σε όλο το γήπεδο, δηλαδή ο Κούδας έβλεπε μπροστά και στο πίσω μέρος του αυτιού του έβλεπε τον κόλο του και πίσω ποιος ερχόταν. Η ακουστική του, η αίσθησή του, που εγώ τον πρόλαβα τον άνθρωπο στα γεράματά του, μου έχουν πει οι παλιότερα και τον έχω δει σε βίντεο. Ο Κούδας ήταν χαφάρα δεκάρι. Ο Πέλκας λέει ο νέος Κούδας. Το κατέστρεψαν τον Πέλκα. Γιατί το κατέστρεψαν τον Πέλκα? Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Γιατί το καταστρέψαμε? Πήγαμε να το καταστρέψουμε τον Πέλκα και ευτυχώς το παιδί γλίτωσε. Έπαιρνε με στην τούμπα, έπαιρνε την μπάλα. Ο Πέλκας έδινε μια λάθος πάσα. Δίκιο είχαν οι παοξίδες. Δίκιο είχαν. Γιατί είχαν δίκιο? Γιατί έτσι όπως το γράφω εγώ ο νέος Κούδας, σου λέει χάφι είναι. Μα ξέρει ο άλλος που το βλέπει. Πήγαινε να κάνει ένα σμέναν ο Πέλκας. Να βγει και λίγο πλάγια, τον έκοβο Σοηλέδης για παράδειγμα. Δεν το είχε το ένας με έναν ο Μπέλκας. Βρίζανε. Δίκιο είχε και ο Μπέλκας, δίκιο είχαν και αυτοί που βρίζανε. Τώρα πάμε στον Τζόλι. Λέω Τουρσουνίδης. Τώρα Γιώργο έχει δίκιο. Εντάξει, τώρα αυτό το παιδί το πιέζει το παιδί. Το πιέζει το παιδί, ρε. Ρε Τουρσουνίδης, εσύ 18 χρόνια όταν μπήκε σε πίεζε κανένα. Και ήσουν παιχταράς. Εσύ ήσουν ο νέος Κούδας. Αλλά επειδή στην πέσανε από δίπλα οι φίλοι σε εισαγωγικά, φίρμα εσύ και τα λοιπά, στην πέσανε, δώσε δανεικά από εδώ, δώσε αυτά από εκεί, σε ρημάξαν. Πάμε στα μπουζούκια και τα λοιπά. Χαΐρια. 18 χρονών δεν μπήκες μέσα, ρε Τουρσουνίδη. Σε έβαλε ο Αλέφαντος εδώ με τη Λεβαδιά. Πετούσες. Και δεξιμπάκ θέλεις, και τι εξτρέμ θέλεις, και δεκάρι θέλεις, τι θέλεις. Αυτό ήταν ο νέος Κούδας. Τζόλης τώρα. Γιατί το ταλέντο που έχει ο Τουρσουνίδης που βγήκε ήταν 10 φορές περισσότερο από τον Τζόλη. Ποιος τζόλησε ταλέντο στον Τουρσουνίδη επάνω? Σας τα πω εγώ που τον είχα συμπαίκτη 2 χρόνια στους Ερασιτέχνες, στην ΚΑΠΑ 20. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Τι τζόλης τώρα? Τζόλης με Τουρσουνίδη θα συγκρίνω? Άλλο ένας είναι αθλητής, περιμένει κτλ. Και τι τον κάνανε τον Τζόλη? Που από εκεί που πήγαινε παστέλωνε τα γκολ κτλ. Τι τον κάνανε? Σου πω εγώ τι τον κάνανε. Του δώσαν την μπάλα να κάνει τρίπλα τον μπακ. Ο Τζόλης. Για να κάνει δίπλα πρέπει, άκου εμένα τώρα, πρέπει να είναι λίγο αποδιοργανωμένη η άμυνα του αντιπάλου. Να μην είναι οργανωμένη. Να είναι ή ανοργάνωτη ή ημιοργανωμένη. Σημαίνει ο μπακ, ο στόπερ που θα πέσει ή ο μπακ, γιατί σε αυτούς τους δύο θα πέσει. Χαβ να έρθει εκεί, μπορεί να κλείσει και το εξάρι, αλλά μπορεί να γίνει συνδυασμός. Το 1-2 την ξαναπάρει, ξανά να πάει στον μπακ ή στον στόπερ. Άμα είναι κολλητά δεν την έχει την εκρηκτική κίνηση ο Τζόλης. Γι' αυτό θα πάει στη Manchester United, στην Dortmund και να μην πω τι γράφατε και λέγατε. Γιατί πρέπει να σε βρει λίγο ανοιχτό. Αν είναι οργανωμένη άμυνα δεν μπορεί να κάνει γκολ όπως έκανε ο Βιερίνια για παράδειγμα. Ή μπορούσε να κάνει ο Τουρσουνίδης αν δεν έμπλεκε με τα μπουζούκια και τα ποτά εκείνη την εποχή. Δηλαδή τι, στον πολύ κλειστό χώρο ο Βιερίνια τι έκανε? Έβγαινε ο Λίνο απ' εκεί,
Και έπαιρνε ο Βιερίνια 27 χρόνων, 25, όχι 35, 25, 23 που ήταν πριν φύγει. Το δεξί το μπακ, το δεξί το στόπερ. Προλάβαινε να έρθει και ο, πώς τον λένε, πήγαινε να έρθει και ο Κόφτης στο εξάρι να τον κλείσουν 1-3. Δεν προλαβαίνανε. 1-2-3, πάρτο στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα. 1-0. Ξέρεις πόσα 1-0 πήρε ο Σάντος με το Βιερίνια ατομικό γκολ. Τον ξελάσπωνε ο Σάντος. Δεν έβαζε γκολ με συνδυασμό. Γκολ που έχει βάλει με τον Μπάγεβιτς ο Πάκος, ο Σάντος δεν τα έχει βάλει. Συνδυασμό να βγει ο Κάς από πίσω, να βγει ο Μπακ να γίνει τρίγωνο. Πού τα καταλάβετε τώρα, δεν μπορώ να στα δείξω. Δεν μπορώ να στα δείξω, είναι ράδιο, δεν κάνει και τέτοια 40 βαθμοί Κελσίου να σου εξηγώ. Ο Τζόλης. Έκανε ο Τζόλης, τον πειράξαν τον Τζόλη, πήραν τα μυαλά του αέρα ο Τζόλης. Τίποτα δεν έπαθε ο Τζόλης. Ο Τζόλης έπεσε στον Γκαρσία και τον κατέστρεψε ο Γκαρσία. Τώρα λοιπόν πιστεύω ότι με τον άλλονε που πιάνει ένα παίχτη του Άριστα ο 7 με Άριστα το 10 και τον κάνει 9 θα τον φτιάξει. Και θα μετρήσω πολύ τον Πέστονε πέρα το αν πάρει τίτλο ή δεν πάρει. Δηλαδή άμα χάσει ο Λουτσέσκου με 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα ή 4 δεν θα τον κολλήσουμε. Εντάξει. Θα μετρήσω εγώ άλλα πράγματα. Τακτική, γκολ στημένες φάσεις άμυνα, συμπεριφορά, κοουτσάρισμα, αλλαγές. Ωραία. Όχι εκ του αποτελέσματος μόνο. Και ας σας πω και το άλλο. Ποιοι είναι ρε, ο Μιχαηλίδης είναι. Ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης. Τους κατέστρεψε ο Γκαρσία ρε. Τώρα ο Μιχαηλίδης και ο Μιχάη θα παίξουν βασική στόπερ στον ΠΑΟΚ. Σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Αριστερό στόπερ ο Μιχαηλίδης και ο Μιχάη. Αυτοί οι δυο είναι. Ή ο Ίγκανσον. Αυτή θα λέει απέξω ο Βαρέλα. Βαρέλα μου ούτε τάβλη μπορεί να παίξει. Βαρέλα μπορεί να πεθάνει τώρα από, από τον καύσωνα. Να βγει έξω να περπατήσει κανένα χιλιόμετρο, τον πάρει κάτω το καρδιακό. Μεταφορικά τα λέω έτσι. Για να αναδείξω δηλαδή την ανυπαρξία του παίκτη. Όχι ο άνθρωπος θα πάθει κάτι. Θεός φυλάξει δηλαδή αν υπάρχει Θεός που πιστεύεται. Εντάξει. Αυτό ο Μιχαηλίδης θα παίξει. Και ο Μιχαηλίδης, αν το βελτιώσει από πέρσι, πρόπερσι κτλ. Από πέρσι που με έκανε δουλειά εδώ. Ο Τζόλης. Για παράδειγμα, και να μετρήσω και τον τίτλο που θα πάρει. Μπορεί να τον πάρει τον τίτλο ο Λουτσέσκου. Μπορεί και να μην τον πάρει τον τίτλο. Μπορεί να στήσουν δύο διαιτητές. Μπορεί. Χιλιάδιο μπορεί. Μπορεί να έχουν δύο φίλους παραπάνω. Αυτοί ο άλλος να έχει ένα φίλο παρακάτω. Έτσι είναι η Ελλάδα. Ο Τζόλης δεν θα βάλει 15 γκολ. Να ανεβεί να τον πουλήσει 25 εκατομμύρια αντί για 10. Εκεί θα το μετρήσω τον προπονητή. Ο Ζίβκοβιτς που ερχόταν στη γραμμή. Και λίγες φορές ερχόταν προς τα δεκάρια. Θα έρχεται ένα δεκάρι μου, πετάει 10 πάσες και να κάνει τις ασίστ του από 1-10. Και τα γκολ από τον άξονα να μπαίνει να τριπλένει από 1-10, 5, 7, 3, παραπάνω από πέρσι. Θα διαχειριστεί τον Ολιβέιρα και τον Σφιντεύσκι να μην τους έχει μαλωμένους, να μην κατεβάζει τα μούτρα, το σαγόνι κάτω ένας και ο άλλος κτλ. Μπορεί να σε τα κάνει αυτά. Αυτό είναι ο προπονητής. Ο Τζόλης, τον πειράξαν τον Τζόλη. Λοιπόν, φάγαμε μια ώρα με πάω.